το φεστιβάλ της ΚΝΕ συνιστά μια πολιτική δραστηριότητα, η οποία έχει αγκαλιαστεί εδώ και πολλές δεκαετίες από τους εργαζόμενους της πόλης, συνιστά ένα θεσμό για την νεολαία. Αυτό είναι το κίνητρο της δράσης του Κομμουνιστικού Κόμματος και της ΚΝΕ και επομένως έτσι ερμηνεύουμε πολιτικά και τη στάση του Δήμου. Ότι η λογική τους είναι να περιστήλουν, να καταστήλουν αυτή τη δραστηριότητα. Εμείς καταστήσαμε σαφές στο Δήμο Θεσσαλονίκης ότι δεν πρόκειται να σταματήσει η προπαγάνδηση του φεστιβάλ. Καταστήσαμε σαφές ότι ακριβώς αυτός ο πολιτικός χαρακτήρας που εκθέτει τη διοίκηση του Δήμου θα αναδειχθεί στο λαό και την νεολαία της πόλης. Και με αυτή την ευκαιρία καλούμε το λαό και τις νεολαίες πόλεις να αγκαλιάσει τις εκδηλώσεις του 48ου Φεστιβάλ, τις πρώτες φεστιβάλικες που γίνονται μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη και βεβαίως τις ίδιες εκδηλώσεις στο στρατόπεδο Καρατάσου. Σήμερα το προσωπείο του ΠΠΕ και της ΚΝΕ στην Θεσσαλονίκη έκανε παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης προηγούμενες μέρες προέβησε μια απαράδεκτη, κατά τη γνώμη μας, ενέργεια, που είναι η καταστροφή ουσιαστικά πολιτικού υλικού και συγκεκριμένα του 48ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Ένα φεστιβάλ που είναι κατοχυρωμένο εδώ και 48 χρόνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όλα αυτά τα χρόνια αγκαλιάζεται από το λαό της πόλης και από την νεολαία της. Μιλάμε για μια επιλογή του Δήμου Θεσσαλονίκης να καταστρέψει ουσιαστικά πολιτικό υλικό την ίδια ώρα που στους δρόμους της πόλης άλλα υλικά τα οποία έχουν να κάνουν με δραστηριότητες μεγάλων μαγαζιών ή με δραστηριότητες συνολικά άλλου τύπου παραμένουν ανέγκυκτα, την ίδια ώρα που η ίδια η πόλη έχει σοβαρά προβλήματα καθαριότητας, χρησιμοποιείται δυναμικό του Δήμου Θεσσαλονίκης και μηχανήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης με γερανούς για να καταστρέψουν το πολιτικό υλικό, ενώ την ίδια στιγμή ο Δήμος Θεσσαλονίκης παραπέει. Προχωρήσαμε στη συγκεκριμένη παράσταση διαμαρτυρίας χωρίς να πάρουμε κάποια σαφή απάντηση. Ενημερώνουμε ότι το 48ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή θα συνεχιστεί και ότι το πολιτικό υλικό του κόμματός μας και προφανώς του φεστιβάλ μας θα συνεχίζει να αναρτείται.